Δεν θα έχουμε πρόωρες εκλογές μέσα στο 2015, διαμηνύει ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξή του στο Reuters. Πώς χαρακτήρισε πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Σερών τους Δήμους Δράμας και Καβάλας αναφορικά με την αξιοποίηση των αρχαιολογικών ευρημάτων στην Αμφίπολη. Τι αναμένεται να γίνει με το κτίριο του ΟΚΑΝΑ στο νοσοκομείο της Δράμας. Μέτρηση Ζαχάρου από τη Λέσχη Lions αύριο το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δήλωσε συνέντευξή του που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters στο Μιλάνο ότι δεν θα διεξαχθούν πρόορες εκλογές στην Ελλάδα το 2015, σημειώνοντας ότι η Αθήνα συνεχίζει επιτυχώς την πορεία εξόδου από το Διεθνές Πρόγραμμα Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας, αναφέροντας όμως παράλληλα πως το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας γραμμής πιστώσεων για την αντιμετώπιση πιθανής αναταραχής στις αγορές είναι κάτι το οποίο τελεί υπό συζήτηση. Θα εξαλείψουμε τις ανησυχίες περί πολιτικού κινδύνου, τόνισε ο κ. Σαμαράς σε συνέντευξη παραχώρησε στο Reuters στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής με τη συμμετοχή των ηγετών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ασίας. Οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2016 στο τέλος της τετραετούς θητείας της Βουλής, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Στην ίδια συνέντευξή του, ο κ. Σαμαράς επανέλαβε ότι η Αθήνα σχεδιάζει την έξοδο της Ελλάδας από το Διεθνές Πρόγραμμα Στήριξης νωρίτερα του αναμενομένου. Το Reuters υπενθυμίζει ότι η μαζική ρευστοποίηση ελληνικών ομολόγων αυτή την εβδομάδα και η άνοδος των επιτοκίων έθεσε υπό αμφισβήτηση από αρκετές πλευρές το εάν και κατά πόσον η Αθήνα θα μπορέσει να εφαρμόσει το σχέδιό της να βγει από το πρόγραμμα στις αρχές του 2015. Μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, έχουμε τους πόρους για να βρούμε από το πρόγραμμα, τόνισε ο κ. Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προωθεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και το σύστημα δικαιοσύνης της χώρας, διότι αυτές αποτελούν το εισιτήριό μας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Συνταγματικά αυτό επιβάλλεται. Μία κυβέρνηση οφείλει να εξαντλεί την θητεία της, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εκτελέσει το πρόγραμμά της και να κριθεί στο σύνολό της. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είμαστε ένα σύστημα πολιτικό το οποίο κατά περίπτωση δημιουργεί εκείνες προϋποθέσεις, εισαγωγικά προϋποθέσεις για εκλογές. Αυτό όπως ξέρετε και εντός και εκτός της χώρας δεν μας λαμβάνουν σοβαρά και πλέον ενώ είχα μια αίσθηση ότι τα πράγματα και στη χώρα μας αλλάζουν, επιτέλους μπαίνουμε σε μια ορθή γραμμή, τηρώντας θεσμούς, προσπαθώντας να ολοποιήσουμε προγράμματα, αυτά τα ακυρώνουμε με θα έλεγα έολες θέσεις και συγκρούσεις που δεν βοηθούν ούτε τη χώρα, αλλά ούτε το λαό της. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να πούμε τώρα ότι ναι, υπάρχει μια πίεση από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι οι δημοσκοπήσεις. Τώρα βεβαίως ξέρετε καλύτερα από μένα ότι μια δημοσκόπηση είναι αποτύπωση μιας χρονικής στιγμής το τι επιθυμεί η κοινωνία. Βεβαίως σωστά η αναφορά ότι αυτή η αποτύπωση διαρκεί αρκετό χρόνο τώρα, άρα έχει μια νομοποίηση να ζητεί εκλογές, αλλά οι εκλογές δεν γίνονται βάσει των δημοσκοπήσεων. Εφόσον όμως δεχόμαστε αυτές τις δημοσκοπήσεις, το τι απαιτεί η κοινωνία ή προβάλλει πρώτο ένα κόμμα, αυτό δεν συμβαίνει σε κανένα μια άλλη χώρα της Ευρώπης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και σε εκείνες τις χώρες οι οποίες παίρνουν μέτρα τα οποία θα έλεγα δεν είναι κοινωνικά αποδεκτά σε έναν βαθμό, δεν ζητούν εκλογές τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Αλλά εφόσον δεχόμαστε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να αναδεχτούμε και την άλλη δημοσκόπηση. Ότι η κοινωνία στην αποτύπωση αυτή, την δημοσκόπηση, αν θέλουν εκλογές ή όχι, απαντάει
με συντριπτική πλειοψηφία, όχι. Άρα δεν μπορεί να δεχόμαστε το ένα και το άλλο, μην το δεχόμαστε, για να είμαστε σοβαροί. Αλλά δυστυχώς αυτά είναι στη χώρα την δική μας που διαρκώς και μονίμως επαναλαμβάνεται αρνητικώς. Να αλλάξουμε κλίμα. Όσο αρπακτικά χαρακτήρισε τους Δήμους Δράμας και Καβάλας η πρώην αντιδήμαρχος Σερών Σοφία Μπιτζίδου αναφορικά με το θέμα της εκμετάλλευσης της αρχαιολογικής ανακάλυψης Αμφίπολης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Για το θέμα με συνημερώνει ο καλός συνάδελφος από τις Σέρες Κώστας Μπούμπας, όπως επίσης και για την επίσκεψη του επικεφαλής της κίνησης στο ποτάμι Σταύρου Θεοδωράκη. Μεγάλη ένταση επικράτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών με αφορμή την Αμφίπολη και τον τύμβο του Καστά, υπό την έννοια το ότι έγινε πρόταση από τον πρώην αντιδήμαρχο και νυν Δημοτικό Σύμβουλο τον Αναστασιάδη, τον Αντώνη, αναφορικά το ότι πρέπει να γίνει ένα μουσείο σύγχρονο στις Σέρες για να φιλοξενήσει τα κτερίσματα και όλες τις αρχαιότητες της Αμφίπολης, προκειμένου αυτές να μην πηγαίνουν στην Καβάλα. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που ζητάνε να επιστραφούν τα κτερίσματα και όλες οι αρχαιότητες από την Καβάλα στην Αμφίπολη, αλλά να γίνει επιτέλους και το οδικό δίκτυο που συνδέει τις Σέρες με την Αμφίπολη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανεξαρτητοποίηση του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου, καθώς όπως είπε, δεν τον στήριξε ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, δηλαδή της παράταξής του. Άλλωστε το έχει συνηθίσει ο κ. Αναστασιάδης αυτό και στο παρελθόν. Έχει έναν ιδιόμορφο χαρακτήρα. Απέναντι στην πρότασή του λοιπόν θεώρησε ότι δεν τον στήριξε ο επικεφαλής. Από εκεί και πέρα τώρα ο Δήμαρχος Σερέων, ο Πέτρος Αγγελίδης, είπε ότι θα χυθεί αίμα αν φύγουν οι αρχαιότητες από την περιοχή της Αμφίπολης και γενικότερα από τον νομό Σερών σε άλλες περιοχές, ενώ η πρώην αντιδήμαρχος και εκ νέου πάλι δημοτική σύμβουλος, η κυρία Σοφία Μπιτζίδου, είπε ότι ο Δήμος Δράμας και ο Δήμος Καβάλας αυτή την ώρα είναι αρπακτικά απέναντι στις αρχαιότητες της Αμφίπολης. Αυτό βέβαια άναψε, θα λέγαμε, τα αίματα και δημιούργησε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ των Σερών, αναφορικά με αυτό που είπε η κυρία Μπιτζίδου για τους όμορους Δήμους ότι είναι αρπακτικά, αναφορικά και με κάποια συνεργασία με tour operators. Έτσι λοιπόν θέλει δέσμευση γενικότερα ο Δήμαρχος Σερέων Πέτρος Αγγελίδης και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο απέναντι στις αρχαιότητες ότι θα μείνουν στην περιοχή, θα μείνουν στην Αμφίπολη, προκειμένου βεβαίως η επισκεψιμότητα να αυξηθεί στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό σε ό,τι αφορά λοιπόν την Αμφίπολη μετά και τις ανακαλύψεις και τις ανασκαφές οι οποίες συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Να πάμε βέβαια τώρα στον επικεφαλής και πρόεδρο του από το ποτάμι, τον Σταύρο Θοδωράκη, που σήμερα από τις Σέρες μίλησε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Είπε ότι θα είμαστε κοντά στην κοινωνία, ότι δεν θα δημιουργήσουμε γραφεία, δεν θα δημιουργήσουμε επαγγελματίες βουλευτές, ενδεχομένως να συνεργαστούμε είτε με φιλελεύθερη παράταξη είτε και με την αριστερά. Καλούμε και τους αριστερούς και τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους, αρκεί να έχουν καινοτόμες ιδέες προκειμένου να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Γενικότερα όμως πρέπει να πούμε ότι δεν έγινε συγκεκριμένος σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και νέων δημοσιογράφων εδώ από τα δημόσια ΙΕΚ. Όπως για παράδειγμα για το θέμα εξόρυξης χρυσού, είπε πρέπει να εφαρμοστούν οι περιβαλλοντικοί όροι, αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος και να αναλογιστούμε και το κόστος. Για παράδειγμα, δηλαδή στο Ιόνιο, αν θα γίνουν εξορύξεις υδρογων ανθράκων, εκεί πρέπει να πούμε ότι ο τουρισμός θα πέσει λόγω βεβαίως αυτών των εξορύξεων. Θα πρέπει όμως να τα βάλουμε κάτω οικονομικά και να δούμε ότι για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές, αυτή είναι η άποψή του, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό πλούτο γιατί δεν θα σωθούμε από τους δανειστές. Αναφέρθηκε ακόμη και για τους τραπεζίτες, λέγοντας ότι το ποτάμι δεν θα πάρει ποτέ δάνεια από τράπεζες. Είναι αντίθετος με όλη την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων. Είπε ότι η αναλογία θα είναι 7-0-0, θεωρώντας ότι αν έχουμε 7 νέα κόμματα και 7 νέους προέδρους στην ερχόμενη Βουλή, δεν θα πρέπει να γίνεται χρηματοδότηση. Αναφέρθηκε επίσης για κάποιες επιχειρήσεις, 1000 στον αριθμό όπως είπε, που έχουν πάρει αμύθιτα δάνεια χωρίς να έχουν κάνει καμία επένδυση και ζητάει έλεγχο επ' αυτού. Όμως σε ό,τι αφορά βεβαίως τις συμμαχίες που πρέπει να γίνουν, εκεί δεν ήταν συγκεκριμένος, απλά τους στέλνουμε όλους, αλλά με κάποιους όρους και με κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και όλο αυτό το κατεστημένο στη χώρα. Ο ίδιος επανέλαβε ότι δεν θα πάρει ποτέ δάνεια από τράπεζες, ούτε θα συνεργαστεί ενδεχομένως με κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες, σε ό,τι αφορά δηλαδή το ποτάμι, ενώ για μία ακόμη φορά είπε ότι είναι λανθασμένη η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην Τρόικα. Θα είναι κοντά στον κόσμο, ο κόσμος θα επιλέξει τους αυριανούς υποψηφίους βουλευτές από το ποτάμι. Αναφέρθηκε και στο θέμα το μακεδονικό, όπως είπε, ζητώντας από τους Σκοπιανούς να βάλουν γεωγραφικό προσδιορισμό στην ονομασία τους. Και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε ότι να αποδεχθούν τον όριο Βόρειο Μακεδονία. Αυτά από τον Σταύρο Θοδωράκη, που ήταν σήμερα εδώ στις Σέρες και μίλησε σε γνωστό καφέ στο κέντρο της πόλης των Σερών. Κώστας Μπούμπας από τις Σέρες για την Αλφα Τηλεόραση Βορείου Ελλάδος. Ενημερωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος TGI Target πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κοινή τουριστική πρωτοβουλία ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και υλοποιείται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
εδαφική συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία. Το Βουλή ξεκίνησε, έχει ένα διήμερο πρόγραμμα παρουσίασης και εκπαίδευσης. Το πρώτο μέρος ήταν η εκπαίδευση πάνω στη χρήση της εφαρμογής και πώς δουλεύει αυτή η εφαρμογή που αναπτύχθηκε καινοτόμα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο στόχος είναι να παρουσιάσει όλη την περιφέρεια, κάθε άκρο της και κάθε τουριστικό προορισμό πολιτιστικό ή μη που υπάρχει στην περιφέρεια. Και το δεύτερο κομμάτι είναι μια μικρή εκπαίδευση σχετικά με τα best practices, με τις καλύτερες πρακτικές πάνω στον τουρισμό, είτε αφορά στη χρήση τεχνολογίας, είτε αφορά στον κανονικό τουρισμό και προτάσεις για να μπορέσουν να μας κάνουν πάντα καλύτερους στο κομμάτι του τουρισμού. Μπορούμε να πούμε ότι θα έχει πρακτική αυτή εφαρμογή και πού αυτό? Αυτή η εφαρμογή δημιουργήθηκε κυρίως για τους τουρίστες, για τους ανθρώπους που θα επισκεφθούν ένα τόπο. Παρέχει πλήρη πληροφόρηση από κείμενα μέχρι χάρτες, φωτογραφίες και βίντεο για το πώς, τι θα δουν σε έναν τόπο, σε όλη την περιφέρεια και πώς θα πάνε σε αυτό το σημείο ενδιαφέροντος το οποίο έχουν. Έχει άμεση πρακτική γιατί είναι δωρεάν και μπορούν να το κατεβάσουν από τα αντίστοιχα καταστήματα ανάλογα με το λειτουργικό που έχουν. Επίσης υπάρχει και διαδικτυακό πόρταλ στο οποίο μπορούν να δουν πληροφορίες. Με αποτέλεσμα είναι ένα εργαλείο καθοδήγησης το οποίο όμως διαφέρει από τα υπόλοιπα εργαλεία που υπάρχουν καθοδήγησης γιατί έχει φτιαχτεί καθαρά για την περιφέρεια με πλήρη ιστορικό και πληροφορίες έγκυρες και φυσικά αναγνωρισμένες. Εδώ πέρα μας δείχνει τον πολιτισμό της Δράμας, από τον οποίο εγώ μπορώ να μετακινηθώ σε οποιοδήποτε σημείο θέλω και αντίστοιχα να το ανοίξω. Μου παρέχει πληροφόρηση για το συγκεκριμένο σημείο. Αν υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο, υλικό, οτιδήποτε είναι ανερτημένο, μπορεί να μου δείξει στο χάρτη σε ποιο σημείο βρίσκεται ανάλογα με την περιοχή που θέλω να πάω. Οπότε μου δείχνει ακριβώς το σημείο που βρίσκομαι και μπορώ αν θέλω σε tablet ή σε τέτοιο που έχει GPS να ζητήσω οδηγίες όπου θα μου δώσει με βάση τη δική μου θέση αυτή τη στιγμή να με στείλει στο συγκεκριμένο σημείο. Το ίδιο επίσης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τα αγαπημένα ό,τι θέλει. Έχει rating έτσι ώστε να θέσω εγώ ό,τι θέλω, πρέπει να κάνω login εννοείται, αλλά πρέπει να μπορώ να θέσω αξιολόγηση, καθώς επίσης και έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα και να δημιουργεί ταξίδι. Δημιουργεί ταξίδι σημαίνει ότι ο τουρίστας το παίρνει, περνάει μέσα όλα τα σημεία τα οποία θέλει να επισκεφθεί με τη σειρά του. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο που είναι η φύση, στην οποία φύση έχουμε τον ποταμό, το σπήλαιο μάλλον, που έχετε εδώ πέρα, το πολύ ωραίο σπήλαιο του Αγκίτη, το οποίο έχει μέσα οτιδήποτε έχουμε από βίντεο, από τρισδιάστατα κτλ. Σε αναμονή αξιοποίησης του κτηρίου του ΟΚΑΝΑ που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, βρίσκεται τόσο το ίδιο το νοσοκομείο όσο όμως και η τοπική κοινωνία, η οποία επιζητά την λειτουργία της εν λόγω μονάδας. Το κτίριο του ΟΚΑΝΑ, όπως ξέρετε, είναι έτοιμο εδώ και μεγάλο διάστημα. Και αν ενθυμίστε με την επίσκεψη της κυρίας Μαλιώρη, είχε δοθεί εντύπωση ότι αυτό θα ξεκινήσει και μάλιστα σούμπιτο να στελεχώνεται, γιατί βασικά το θέμα είναι η στελέχωση με προσωπικό, οι υποδομές υπάρχουν ήδη. Κατά συνέπεια είμαστε σε μια φάση που αυτή τη στιγμή πριν από λίγες μέρες μίλησα και με τον υπεύθυνο για ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα και υπάρχει μία πίεση ώστε να μπορέσουμε να το στελεχώσουμε. Σε αυτό βέβαια βοηθάει πάρα πολύ και η δράση η οποία είναι όχι μόνο αρρωγός και αλληλέγγυος της προσπάθειας αυτής, αλλά ο κινητήριος μοχλός για να φτάσουμε που φτάσαμε μέχρι τώρα όσον αφορά την κατασκευή του κτλ. Περιμένουμε τις εξελίξεις ανάλογα με το πώς θα τρέξουν τα ζητήματα και στο Υπουργείο. Την αναβίωση του εθήμου του πατήματος της Αγουρίδας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύργων του Δήμου Προστοτσάνης. Πρόκειται ουσιαστικά για την αναπαράσταση του πατήματος των Σταφυλιών για την παραγωγή κρασιού και τσίπουρου. Εδώ και καιρό, εγώ πιτσιρίκι ήμουν 5-6 χρονών, ο παππούς μου είχε ένα καδί, είχαμε τα αμπέλια εδώ, τις αγουρίδες. Εμείς το κάναμε γουρίδα λόγω του ότι το αλφα το μακραίνει πάρα πολύ. Γουρίδα, το άγριο στάφυλλο. Και γιατί το λέγαμε γουρίδα? Γιατί οι κτηνοτρόφοι το χωριό, λόγω κτηνοτροφίας, πρόβατα, κατσίκια, γελάδια,
γουρούνια που είχαμε. Στα μαντριά τους γύρω σπέρναν που και που κανένα καμιά κλιματαριά και αυτά γίνονταν το καλοκαίρι για να τσιμπάνε και κανένα καμιά ρόγα στα φύλλη. Σαν τους πουργίτες όπως λέει και το σύγχρονο ποίημα των παιδιών. Και εμείς μετά από τόσα χρόνια, από 50-60 χρόνια εδώ, δηλαδή εγώ το πρόλαβα μέχρι το 50, που ο παππούς μου είχε ένα βαρέλι μισό, μάζευε μέσα τη γουρίδα το αγριοστάφυλλο, το έριχνε μέσα και παιδί πιτσιρί και εγώ πηδούσα μέσα στο βαρέλι για να το κάνουμε κρασί για τις δύσκολες μέρες του χειμώνα. Και το κρασί αυτό σήμερα εμείς αποφασίσαμε να αναβιώσουμε το έθιμο αυτό και να βγάλουμε το κρασί που θα χρησιμοποιήσουμε και θα πιούμε μεθαύριο τον Άι Γιάννη και την Ταβανίσκα που με τα καρναβάλια, με τους αράπηδες εδώ πέρα που θα έχουμε για να έχουμε κρασί για τις μέρες εκείνες. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας είναι συνδιοργανωτή σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στην οποία πραγματικά θυμίζει έθιμα και παραδόσεις οι οποίες ήταν τα παλαιότερα χρόνια και ήρθαμε και εμείς να τιμήσουμε, να χαιρετήσουμε αλλά και να μιλήσουμε με τους κατοίκους εδώ του Ακριτικού Πύργου για να γνωρίζουν ότι στα προβλήματα, τις δυσκολίες και στην όλη προσπάθεια η οποία γίνεται, όπως παραδείγματος χάρη ότι δεν πιάνουν τα κανάλια και έχουμε δεσμευτεί σαν περιφέρεια, να υπάρξει αυτή η δίκαιη έτσι, η αντιμετώπιση του προβλήματος, κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Ο Δήμος μας ξέρετε ότι είναι ένας Δήμος με υψηλή παραγωγή πολιτισμού. Μόλις κλείσαμε το μεγάλο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Προσοζάνης. Αλλά διαπιστώνουμε ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν να δρούν πολιτιστικά. Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Διαμέρισμα των Πύργων με τον Πολιτιστικό του Σύλλογο κάνουν το έθιμο της Αγουρίδας, αναβιώνοντας λίγο αυτό που γινόταν παλιά στα σπίτια των Πύργων, όπου οι άνθρωποι αυτόν τον καιρό τριγούσαν τα άγρια αμπέλια της περιοχής και το κάθε σπίτι έφυγε το δικό του κρασάκι, το δικό του τσιπουράκι. Λοιπόν αυτή την παλιά ιστορία των Πύργων αναβιώνει σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος με το έθιμο αυτό. Ο Δήμος Προσοζάνης βέβαια είναι δίπλα στις δραστηριότητες αυτές, στηρίζει τις προσπάθειες αυτές. Ευχόμαστε να περάσουμε καλά. Είμαστε σήμερα εδώ στην κοινότητα των Πύργων. Υπάρχει ένα δρόμενο, γίνεται μια προσπάθεια από το Προεδρείο εδώ, τον νέο πρόεδρο της κοινότητας, για να καταλαμβανόμαστε, σε ό,τι αφορά την παραγωγή του ίνου. Άλλωστε 24-25-26 ανάλογο πραγματοποιείται για την προβολή αυτού του προϊόντος του αγροτικού στο όνομά μας. Χαιρόμαστε που ξεκινάμε από τους πύργους αυτήν ακριβώς την προβολή. Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Μακεδονομάχων του Δήμου Προσοτσάνης θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στην είσοδο του Πάρκου Μέγας Αλέξανδρος στην Προσοτσάνη. Αύριο ο Δήμος Προσοτσάνης πραγματοποιεί τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Μακεδονομάχων του Δήμου μας μετά από αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Προσοζάνης ο Μέγας Αλέξανδρος και του Κέντρου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υλοποιήσουμε αυτό το αίτημα και με μεγάλη χαρά ο Δήμος Προσοζάνης καλεί όλους τους κατοίκους του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής να βρεθεί στις 11.30 το πρωί στο τρίγωνο πριν από το πάρκο Μέγας Αλέξανδρος στην Προσοτσάνη, να παραβρεθεί λοιπόν στα αποκαλυπτήρια αυτού του μνημείου. Θα έχουμε υψηλούς καλεσμένους στον χώρο των Μακεδονομάχων, στον χώρο των Μακεδονικών Ενώσεων της Ελλάδος και του εξωτερικού. Καλούμε λοιπόν όλους τους κατοίκους να είναι κοντά μας. Το θέμα της ρύπανσης του ποταμού Νέστο από φερτά στοιχεία και αντικείμενα από τη Βουλγαρία απασχολεί για μία ακόμη φορά την διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και όπως σημειώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης. Το θέμα απασχόλησε και πρόσφατες συναντήσεις που είχε στην Αθήνα. Είχαμε στην κάθοδό μας στην Αθήνα και μια πολύ σημαντική ενημέρωση σχετικά με την ρύπανση του ποταμού Νέστου για να υπάρχει το νέο σχεδιασμό και ιδιαίτερα στη διασυνοριακή συνεργασία η οποία χρηματοδοτεί αυτού του είδους έρευνες οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την προστασία των πολιτών ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα και να μην παρατηρούνται παραδείγματος χάρη κάδμιο πάνω μέσα στα νερά του Νέστου 5 και 6 φορές πάνω από τα όρια. Πιστεύω ότι η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών είναι πρώτη προτεραιότητα και πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Η Λέσχη Lions Δράμας διοργανώνει αύριο από το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας της πόλης
Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης εναντίον του Ζαχαρόδη Διαβήτη και στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Λέσχης Λάγιονς με τρεις Ζαχάρου. Οι Διεθνείς Λάγιονς έχουν πολλά προγράμματα γύρω από την υγεία. Κυρίως γύρω από την Ιλαρά, την Τιβλόιδα και τον Διαβήτη. Η Λέσχη Δράμας συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα. Αύριο λοιπόν έχουμε διοργανώσει μια εκδήλωση για τον Διαβήτη. Επειδή ο Διαβήτης είναι ύπολος, είναι καλύτερα για να τον αντιμετωπίσουμε να τον μάθουμε καλά. Αύριο λοιπόν εδώ θα είναι ειδικοί γιατροί της πόλης μας, θα είναι εθελόντριες νοσοκόμες του τοπικού Ερυθρού Σταυρού και οι εθελόντριες της Λέσχης Λάγιονς Δράμας. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο για τα προβλήματα που δημιουργεί ο Διαβήτης και όσοι θέλουν θα κάνουν δωρεάν εξέταση του ζαχάρου του αίματος. Όλα αυτά θα γίνουν αύριο Κυριακή 19 του Οκτώβρη μετά την εκκλησία, δηλαδή μετά τις ώρα 10. Θα πάμε όλοι στην εκκλησία και μετά όποιος θέλει θα έρθει εδώ για να εξετάσει, για να κάνει εξέταση αίματος ζαχάρου. Επίσης θέλω με την ευκαιρία να πω ότι και να ευχαριστώ τόσο στους γιατρούς που θα είναι εδώ, όσο και στις εθελόντριες νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και σε ζαχαροπλαστεία της πόλης μας, τα οποία θα μας προσφέρουν αλμυρά εδέσματα για να προσφέρουμε σε αυτούς που θα κάνουν την δωρεάν εξέταση αίματος. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε πιο πολλά για τον Διαβήτη και αύριο είναι μια καλή ευκαιρία να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να τον αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά. Το βιβλίο «Το ημερολόγιο ενός ανέργου 155 συν μία αληθινές ιστορίες» του Χρυσόστοβρου Κάσδαγλη παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στην μικρή αίθουσα του Δημοτικού Οδείου Δράμας. Για το βιβλίο μίλησαν ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δράμας Χρήστος Καραγιαννίδης, ο κοινωνικός λειτουργός Γιώργος Χαλιβίδης και η Ζαφύρο Γιάκη άνεργη. Το βιβλίο περιέχει 155 αληθινές ιστορίες ανεργίας. Αυτές τις ιστορίες επέλεξα μέσα από ένα τεράστιο όγκο πάνω από 2.000 ιστοριών, οι οποίες έχουν μαζευτεί και συνεχίζουν να μαζεύονται και μετά την έκδοση του βιβλίου στο site που έχει τη διεύθυνση imerologioanergou.gr. Η κεντρική ιδέα είναι να δοθεί ένα βήμα στους ανέργους και τις άνεργες να μιλήσουν για τα προβλήματά τους, να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να κάνουν προτάσεις και θα έλεγα με έναν απότερο στόχο την αυτοοργάνωση, διότι μόνο οι άνεργοι στην μπορούν να καταλάβουν τι τραβάνε ήδη. Κανένας άλλος δεν μπορεί να καταλάβει στην πραγματικότητα τι συμβαίνει σε αυτό το θέμα. Και επομένως μόνο αυτοί μπορούν να πρωτοστατήσουν ώστε να ξεπεραστεί αυτή η τεράστια δύσκολη κατάσταση που βασανίζει τη χώρα. Η ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε το site πρώτα και μετά το βιβλίο ήταν ότι μιλάμε, δηλαδή η πολιτική, τα μίντια, γενικότερα όλη η κοινωνία μιλάει περισσότερο για την ανεργία και όχι για τον άνεργο και την άνεργη, μιλάει για τα νούμερα και όχι για τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτά, μιλάει για διαγράμματα και όχι για τις οικογένειες, τα δράματα και όλα αυτά που γίνονται υπόγεια. Και ότι υπήρχε και μια αθέλητη συνενοχή και των ίδιων των ανέργων σε αυτή τη σιωπή στην κοινωνία, γιατί ντρεπόντουσαν, γιατί δεν θέλουν να το ομολογήσουν την άνεργη, γιατί είχαν κατάθλιψη και γενικά συμμετείχαν σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό έπρεπε να σπάσει και η τεράστια ανταπόκριση που υπήρχε στο site και στο βιβλίο που βγήκε δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα το βιβλίο έπρεπε να διαλέξουμε τις πιο δυνατές, τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες. Αυτό ήταν κάτι δύσκολο, γιατί σε αντίθεση με τους κυβερνώντες, εγώ ήξερα πολύ καλά ότι πίσω από κάθε ιστορία κρύβεται ένας άνθρωπος, μια οικογένεια και ένα ή περισσότερα δράματα, και γι' αυτό με πολύ κόπο ας πούμε επέλεξα, αλλά έπρεπε να γίνει, γιατί αλλιώς τι νόημα έχει το βιβλίο. Και στο κάτω-κάτω η κεντρική ιδέα του να περάσεις από ένα μεγάλο σύνολο ιστοριών σε ένα δομημένο καινούριο υποσύνολο που είναι το βιβλίο, είναι και το πέρασμα από το ατομικό βίωμα στο συλλογικό, από το μερικό στο γενικό, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασματα. Τελειώνοντας λέω ότι το βιβλίο όπως και το site είναι μια κουρτίνα που τραβάμε και αντικρίζουμε μπροστά μας μια πραγματικότητα που θεωρητικά ξέρουμε ποια είναι ή θα έπρεπε να ξέρουμε, αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολύ λίγα πράγματα γνωρίζουμε για αυτή και πολλές φορές ενώ θεωρητικά πάλι συναισθηματικά είμαστε αλληλέγγυοι, αγνοούμε το πρόβλημα και άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Θέλω να σε έλεγα, είναι μαμά. Εκεί σταματούσε. Τα παιδιά μεγαλώνανε και από το άλλο δεν μπορούσε να
συνεχίζεται. Όταν έχεις ένα παιδί 19 και 15 χρονών, δεν μπορείς να δικαιολογείς ότι είσαι μαμά και άρα κάθεσαι στο σπίτι για να τα φροντίσεις. Κάποιες φορές επίσημες φόρμες, ενώ ανανέωνα την κάρτα ανεργίας μου, έβαζα δίπλα στο η λέξη επάγγελμα και η λέξη οικιακά. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές προτιμούσα να θεωρούν ότι δεν είμαι χειραφετημένη, παρά ότι είμαι μια τεμπέλα που κάθομαι σπίτι και είμαι άνεργη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το σπίτι επιλέξαμε στην αρχή να μου δουλέψω. Αμέσως μόλις τέλειωσα τις σπουδές μου, κάναμε αμέσως οικογένεια και με το μέτρο το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποια ηλικία κοντά μας, αποφάσισα ότι θα μείνω σπίτι να φροντίσω τα παιδιά. Οι απαιτήσεις μας πάντα ήταν ελάχιστες, ακόμα και τις εποχές των πάρτι. Ο άντρας μου δούλευε 60-70 ώρες την εβδομάδα σε δύο δουλειές και εγώ καθόμουν σπίτι. Την αρχική του ικανοποίηση από τη συνάντηση των φορέων της περιοχής με τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν για το θέμα του ΟΓΟΥΤΑΠ εξέφρασε ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, υπολογίζοντας παράλληλα πως θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει και αξιοποίηση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών και προς άλλες αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Βασικά και από ό,τι γνωρίζετε και εξ αρχής, μπρος τους εδώ εκπροσώπους, θα έλεγα που άμεσα είναι επιφορτισμένοι με αυτό το φορτίο, θετικό βεβαίως για μένα, ο αγωγός που διέρχεται από τη χώρα, διέρχεται από τη Μακεδονία, διέρχεται από τον ομό μας, ήταν άλλωστε και ζητούμενο, εάν θα πάμε προηγουμένως, ότι έπρεπε να περάσει ο αγωγός από εδώ, το λέγαμε, έτσι ώστε να εποφεληθούμε από αυτήν την διέλευση. Μπαίνουμε βεβαίως σε άλλο είδους ζητήματα τώρα, στην διασφάλιση από το μέρος από το οποίο θα διέρθει, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις. Αυτό πάλι εξαρτάται από εμάς και γι' αυτό εξ αρχής είπα να αποτυπώσουμε σοβαρά, επιστημονικά, τεχνικά τι ακριβώς θα συμβεί από αυτήν την διέλευση, πώς διασφαλίζονται αυτά και τι απαιτούμε. Αυτά τέθηκαν, εν μέρη πληροφορούμε από τον Δήμαρχο Δοξάκο κατεξού, γιατί στη Δράμα αυτός έχει το βάρος, αλλά και την περιφέρεια, διότι η περιφέρεια είναι εκείνη η οποία με την εταιρεία ως ανάδοχος στη χώρα μας θα πρέπει να καταλήξει συγκεκριμένα. Συζήτησα και με τον κύριο Περιφερειάρχη. Η θέση και του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι να μην περάσει από τα Τενάγη. Οπουδήποτε από αλλού το συζητούμε, καταλήγουμε, συμφωνούμε. Έτσι πιστεύω θα πάει. Απλά η θέση και η προσπάθεια αυτού του πρέσβη είχε ξεκινήσει από μια συζήτηση που κάναμε από τον Φλεβάρι ακόμη, αλλά ακυρώθηκε. Αναβλήθηκε στην ουσία, καθότι υπήρχαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές και περιμέναμε την όποια διοίκηση νέα προκειμένου να υπάρξει αυτή η συζήτηση. Αυτό ακριβώς κάνει ο πρέσβης. Είναι μια ευκαιρία να διασφαλίσουμε ωφέλη και σε επίπεδο τουρισμού επιχειρήσεων, επιχειρηματικά δηλαδή, και άλλου είδους, ιατρικά ακόμη, γιατί η χώρα αυτή έχει ανάγκες αυτού του είδους. Και βεβαίως εκείνο που είχαμε στη συζήτηση προχτές βράδυ, μετά την έλευση μου από την Αθήνα, όπου ήταν και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, τονίστηκε και η ανάγκη από πλευράς του να υπάρξει και ένα επιμελητήριο Ελλάδας Αζερμπαϊτζάν στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να συντονίσει όλα αυτά. Άρα από εμάς εξαρτάται, από τις δικές μας κινήσεις, από την δική μας ενεργοποίηση θα έλεγα, αλλά και σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το όποιο αποτέλεσμα. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.